Καλημέρα μας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Εμείς είμαστε ήπιοι εδώ, δεν τσακωνόμαστε. Τώρα είμαστε και μόνοι μας. Θα το πω δικηναστείου που λένε, αλλά ισχύει με έναν τρόπο. Δηλαδή τώρα ο Δόλ πάβει να είναι ο Δόλ. Γιατί εγώ θυμάμαι τις αρθογραφίες που υπήρχαν και στην Αυγή και τις τοποθετήσεις τελεχών του κόμματός σας. Ότι εδώ είναι το κέντρο της διαπλοκής, ότι είναι ο βασικός φορέας, ότι είναι έτσι, ότι είναι ο Πίξα, ότι είναι ο Δίξα κτλ. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα πολιτικό στέλεχος. Διότι ο κύριος Μουλόπουλος, ένας σεβαστός συνάδελφος και χρόνια στο χώρο του τύπου, είναι και ένα πολιτικό στέλεχος. Μετεξελίχθηκε σε πολιτικό στέλεχος. Ήταν και βουλευτής, ήταν και πρόεδρος του Δουσού της Αυγής, ήταν και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού κτλ. Και βλέπουμε να τοποθετείτε, εγώ έτσι το λέω, να τοποθετείτε σε ένα συγκρότημα τύπου το οποίο από τη κυβερνητική πλευρά είχε κατηγορηθεί ως το άντοτε της διαπλοκής και υπήρχε μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το συγκρότημα αυτό και ως σωτήρας. Από ό,τι ξέρω και είμαι βέβαιος γι' αυτό, ο κύριος Μπουλόπουλος 200 τόσα εκατομμύρια που χρωστάει ο Δόλ στις τράπεζες δεν τα έχει. Το είπε και ο ίδιος. Το έχει πει και ο ίδιος. Και είναι προφανές ότι δεν τα έχει. Είναι ο ρόλος του μεσολαβητή. Όχι του επιτρόπου, εγώ θα πω. Ο μεσολαβητή για ποιο πράγμα όμως. Δηλαδή για θέματα που αφορούν στον τύπο, τα οποία είναι, κύριε Μαντάμ, και νομίζω θα συμφωνήσετε, θέματα που άπτονται και της πολυφωνίας και της δημοκρατίας μας κτλ. Εδώ τι δουλειά έχουν τα κόμματα. Να κρατήσουμε λίγο τα βασικά. Και νομίζω ότι το βασικό σε αυτή την περίπτωση, πέρα από όποιες κρίσεις ή επικρίσεις έχουν γίνει σε μία διαδρομή ιστορική αυτού του συγκροτήματος, και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό γιατί δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία, επειδή είπατε τη λέξη να τοποθετείτε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να αποδειχθεί. Πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν όμως. Ξαναλέω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Εγώ το έμαθα όπως το μάθατε κι εσείς. Δηλαδή, και το είπε πολύ καθαρά νομίζω ο κύριος Μουλόπουλος και στις δηλώσεις που έκανε και σε συνεντεύξεις του κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν πολλά χρόνια σε αυτό το συγκρότημα. Από αγάπη προσκλήθηκε... δηλαδή, γιατί Όχι, θα πω τι θέλω να πω. Όχι, γιατί ξεχνάτε μια παράμετρο βασική. Πριν λίγες μέρες είχαμε Παπάς Ψυχάρης Μουλόπουλος. Τι δουλειά είχαν αυτοί οι τρεις μαζί. Για χρόνια πολλά πήγαν. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Δημοσιεύτηκε. Και ούτε είναι και δουλειά μου να τα γνωρίζω. Μα δεν διαψεύστηκε. Είναι γεγονός αυτό που σας λέω. Εντάξει. Δεν είναι εκεί το κέντρο της δικιάς μου προσέγγισης. Συνεχίστε λοιπόν. Ελάτε, ναι. Εγώ λέω λοιπόν, δεν αποδέχομαι τον όρο τοποθετήθηκε. Το λέω λίγο πιο απλά. Είναι ένας άνθρωπος της δουλειάς. Στον οποίο έγινε μια πρόσκληση για ένα συγκρότημα το οποίο βρίσκεται οπωσδήποτε σε μια κρίση, οικονομική κρίση κατά βάση. Έλεγα και άλλα, αλλά αυτό είναι το επίδικο. Και εκατοντάδες εργαζόμενοι που αγωνιούν για το πώς θα πάει γιατί το πράγμα. Γιατί πήγε λοιπόν ο κ. Μουλόπουλος. Είναι όμως αυτό που νομίζω, γιατί εδώ αναφερόμαστε και σε πολιτικά στελέχη, αναφερόμαστε όμως και σε ένα χώρο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει το συγκρότημα αυτό. Εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω, ας πούμε. Έτσι. Το κέντρο της διαπλοκής. Για να κάνουμε την κουβέντα, θα συμφωνήσω. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και ακούω με προσοχή τον Πρωθυπουργό όταν μιλάει. Να συμφωνήσω. Όταν με καλεί, προσέξτε, όταν με καλεί να μην διαβάζω εφημερίδες από Θεσσαλονίκη, διότι κάνουν κακό. Και αναφέρεται στο συγκρότημα και λέει ότι είναι το κέντρο της διαπλοκής. Τον ακούω τον Πρωθυπουργό. Δεν μιλάει ο καθένας, μιλάει ο Πρωθυπουργός. Και λέω για να το λέει κάτι ξέρει. Και 10 μέρες μετά το κέντρο της διαπλοκής ονομάζεται πάλι από τον Πρωθυπουργό ως ένα ιστορικό και έγκυρο συγκρότημα τύπου. Πρέπει να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει. Πρέπει να μου το εξηγήσετε. Και το εξηγήσετε στον κόσμο. Και μπαίνει ένα κομματικό στέλεχος, πάλι πρέπει να εξηγήσετε. Έξω το κομματικό. Και βάζω και μια άλλη παράμετρο. Πριν λίγες μέρες, σας θυμίζω, κύριε Μαντά, καρατομήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας. Γιατί δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ο Μητρόπουλος. Γιατί έφυγε ο διευθυντής άραγε και μπήκε ο Μουλόπουλος. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτού του τύπου τα ερωτήματα που όχι, είπατε. Συνδέονται τα ζητήματα. Δεν βλέπω μόνο τα ερωτήματα. Εγώ θα απαντήσω γιατί στα προβλήματα. Εγώ νομίζω... Και αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς. Τα προβλήματα πρέπει να απαντάμε με αυτό που έχετε πει εσείς. Με τη διάβγεια.
Και εγώ ξέρω ότι όταν ένας αντιμετωπίζει πρόβλημα, και τα συγκροτήματα τύπου πολλά συγκροτήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα αντιμετωπίζουν με διάβια. Εκεί είναι το πρόβλημα, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το πρόβλημα. Αυτά λένε οι τράπεζες που τους χρωστάνε, αυτά υπάρχουν από ενδιαφερόμενους, αν υπάρχει ενδιαφερόμενος, γιατί αν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, εσείς να πάτε, ο κύριος Μουλόπουλος να πάει, οποιοδήποτε να πάει, χωρίς λεφτά δεν πρέπει να λειτουργήσει τίποτα. Άρα, κάτι γίνεται που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Για εφόσον λοιπόν ο κύριος Μουλόπουλος δεν έχει λεφτά και δεν έχει ο άνθρωπος, δεν είναι επιχειρηματίας, λοιπόν, και εφόσον οι τράπεζες εξακολουθούν να απαιτούν τα χρήματά τους, διότι δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, πρέπει να μας πείτε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Νομίζω ότι πέρα από τις όποιες υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς για το τι γίνεται ή το τι δεν γίνεται, εγώ ξαναγυρνάω στο βασικό. Που για μένα το βασικό είναι ότι χτες υπήρξε και μία πρόταση μέσα στη Βουλή προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι καλό. Και είναι νομίζω ότι είναι σοβαρή πρόταση. Καλό είναι αυτό, βεβαίως είναι καλό. Ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μία συνένεση σε όλο το πολιτικό φάσμα του δημοκρατικού τόξου, έτσι ώστε να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα που σήμερα είναι εκεί. Είναι δίπλα, είναι παραδίπλα, είναι προφανώς παντού. Ναι. Συμφωνία απόλυτα. Άρα, μην. Θα το πω διαφορετικά. Όποιες αλλαγές και αν δούμε στις διευθυντικές θέσεις ή στις διοικητικές θέσεις, ή όποιες αλλαγές υπήρξαν και στο παρελθόν. Αλλά η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι πάτε να αναλώσετε τον τύπο. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ μάλιστα ένιωσα μια δυσάρεστη έκπληξη όταν χτες ξεκινώντας ο κύριος Μητσοτάκης άρχισε να μιλάει γι' αυτό. Να. Τον ενόχλησε πολύ φαίνεται. Μα πάρα πολύ. Διότι, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου, κύριε Μαντά. Γιατί το λέτε έτσι? Όχι. Σας το είπε χθες πολύ παραστατικά ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ξαναλέω. Γιατί δεν στείλετε, σου λέει, τον Μαρινόπουλο το σκουρλέτι? Αν είναι τόσο φυσιολογικό, θα έπρεπε σε κάθε κρίση να στέλνετε τον αρμόδιο υπουργό. Δεν είναι, κύριε Μαντά. Μετά από τέτοιο πόλεμο που έχετε εξαπολύσει. Έχετε εξαπολύσει ένα πόλεμο ανελαίητο στον τύπο. Είναι σαν να μου λέτε. Πήγατε να κλείσετε προχθές όλα τα μισά κανάλια της χώρας και τώρα πάνε να μου πείτε ότι αγαπάτε τον τύπο και θέλετε να το σώσετε και βάζετε το ποτηρητή, ένα κομματικό. Δικό σας τέλεχος κεντρικό. Δεν μπορεί να μας πει σε αυτή η επιχειρηματολογία, γι' αυτό ψάχνουμε την αλήθεια. Πρέπει. Θα σας έλεγα κάτι. Παρακαλώ. Πρέπει να είστε πιο συγκρατημένος όταν λέτε ότι πήγαμε να κλείσουμε όλα τα κανάλια της χώρας. Ότι πήγαμε να κλείσουμε όλες τις εφημερίδες της χώρας. Εμένα δεν μου αρέσει μία. Ειλικρινά το λέω, δεν μου αρέσει μία κριτική που πάει να πει ότι σχεδόν είμαστε Κορέα. Λοιπόν, αυτά όχι, δεν, πατάνε πρέπει πουθενά, απολύτως. Κύριε Μαντάβο, διότι πρέπει, εδώ πρέπει συμβαίνει να απαντήσετε όμως στις κατηγορίες. Γιατί υπάρχει. Τι να απαντήσουμε, σε ποιες κατηγορίες να απαντήσουμε? Σας κατηγορεί ότι επιχειρείτε να αλώσετε τον τύπο. Τα κόμματα σας κατηγορούν. Στο ότι από το πρωί ως το βράδυ έχουμε μία, θα έλεγα, ελάχιστα πολυφωνική ενημέρωση. Εγώ κατά τη γνώμη μου. Αυτό. Δεν ξέρω αυτό που λέω. Λέω ότι ας δούμε λίγο αντικειμενικά τα πράγματα. Ας δούμε ότι είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι δυσαρεστημένοι πολλές φορές από τον τύπο της ενημέρωσης που παίρνουμε. Και ας κάνουμε μία προσπάθεια, διότι η πρόσκληση αυτή είχε, νομίζω, αυτό το χαρακτηριστικό και εγώ τη θεωρώ πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή πρόταση. Ότι ας κάνουμε μία προσπάθεια μπροστά στο αγαθό, στο δημόσιο αγαθό της πολυφωνίας, αλλά και μπροστά στην κρίση που περνάνε τα συγκροτήματα του τύπου, ας κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να βρούμε ένα κοινό τόπο, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα εκατοντάδες θέσεις να διασωθούν. Περί αυτού πρόκειται. Όλα τα άλλα. Αυτό για το οποίο γίνεται συζήτηση είναι αυτό. Όλα τα άλλα είναι, μοιάζουνε σαν το ζαχαρωτό να το κλέψε κάποιος την τελευταία στιγμή. Ξέρετε γιατί σας δεν είναι έτσι όμως. Γιατί εμφανίζεται το πολιτικό σύστημα ημών συμπεριλαμβανομένων να είναι αναλόγως και όχι με βασικές αρχές. Θα σας πω γιατί. Διότι πριν από 10 μέρες, όταν υπήρχε από τότε δηλαδή, 10-15 μέρες, που γινόταν πάλι κουβέντα για το ΔΟΛ και τα λοιπά, στις φωνές που ακούγονταν από άλλη πλευρά τώρα, που τώρα αμφισβητεί την ανάγκη, λοιπόν, ότι πρέπει η πολιτεία να δει τι θα κάνει, διότι υπάρχει ένα ζήτημα πολυφωνίας, διότι υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας, ότι ο τύπος δεν είναι γαλατάδικο που λέγαμε πριν και πάει λέγοντας. Η απάντηση ήταν αρνητική. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ότι πάτε να σώσετε, ότι επιδιώκετε το κράτος να παρεμβαίνει,
όχι εσείς, ότι επιδιώκουν αυτοί, που είναι και μάλιστα φιλελεύθεροι, να παρεβαίνει το κράτος για να σώζει τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες. Λοιπόν. Και να τα φορτώνει στην πλάτη του λαού. Το γυρνάτε τούμπα εσείς. Και λέτε ότι η πολιτεία πρέπει να παρέμβει για να βρει έναν τρόπο να σωθεί κτλ. Όχι, ίσα-ίσα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Ότι αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον επενδυτικό, δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Είναι προφανές αυτό. Mm-hmm. Άλλο λέμε. Αν είστε η γέφυρα, νομίζω, κοιτάξτε, κάθε πολιτεία έχει τη δυνατότητα, και το λέω με αυτόν τον τρόπο, ναι, έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ένα πλαίσιο για αυτό τον ευαίσθητο τομέα, τέτοιον που να δίνει μια δυνατότητα να στέλνει ένα σήμα ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, ότι εδώ κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να κρατήσουμε πολλές φωνές, να κρατήσουμε δεν ένα δημόσιο... Δεν μπορείτε να το στείλετε όμως αυτό, κύριε Μαντά. Δεν μπορείτε να το στείλετε. Μοιάζει υποκριτικό αυτό που λέτε. Δεν το λέω προσωπικά. Το άλλο είναι τελείως... Δεν σας προσβάλλω. Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε πως το λέω άλλο... πολιτικά το λέω. Με συγχωρείτε, αλλά η άλλη αντίδραση, κατά τη δική μου γνώμη την ταπεινή, είναι τελείως υποκριτική. Δηλαδή, όταν για δεκαετίες έχουμε, πώς να το πω έτσι, στιγματισμένο ή προσδιορισμένο το χρωματισμό πολλών εντύπων, δεν μπορούν να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί. Σκέφτομαι και πάντως καλά. Όχι, κοιτάξτε, αλλά σκέφτομαι τι θα λέγατε, για να το πάω στην άκρη του το επιχείρημα. Σκέφτομαι τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο κύριος Ψυχάρης είχε καλέσει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να βοηθήσει. Τον κύριο Βορύδη με άλλη κυβέρνηση. Με άλλη κυβέρνηση. Και τώρα. Να. Τι θα λέγατε. Κοιτάξτε, να η απόδειξη της διαπλοκής. Ναι, προφανώς. Το προφανές σε θα μία... Εντάξει, όχι, όχι. Γι' αυτό λέω λοιπόν όλα στο φως δεν είναι καλύτερα. Γιατί δεν το αφήσατε το περιβάλλον καθαρό να το λύσει η αγορά, κύριε Μαντά. Να είστε σίγουροι ότι θα το λύσει η αγορά. Ξέρει, έχει μια σοφία σε αυτά τα θέματα και αυτή είναι η δουλειά της. Γιατί ξέρετε, δηλαδή, τι θα γινόταν. Είναι στις τράπεζες αυτή τη στιγμή τα δάνεια. Θα σας πω κάτι. Είναι στις τράπεζες. Εσείς ξεκινάτε, ακούστε. Εσείς ξεκινάτε από μια παραδοχή, η οποία είναι λάθος. Δηλαδή δεν είναι. Όχι. Ποια παραδοχή λέτε. Η παραδοχή ότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία και λοιπά και προχωράμε. Βεβαίως. Ξεκινάω με αυτή την παραδοχή. Γιατί δεν μου αποδεικνύεται το αντίθετο. Γι' αυτό λέω. Δεν τον αποδεικνύεται από πουθενά. Μα γιατί δηλαδή το να καλεί έναν. Το ίδιο το συγκρότημα, ίδια επιχείρηση. Μα είχε διευθυντή. Έναν έμπειρο άνθρωπο. Είχε διευθυντή, κύριε Μαντά μου. Ωραία, να και τους... έμπειρο πολύ διευθυντή. Να ρωτήσετε, εγώ δεν μπορώ να πάω παραπέρα από αυτό. Εντάξει, αυτό λέω. Να ρωτήσετε με ποια κριτήρια και πώς. Αλλά πάντως το κρίσιμο θέμα. Καμία εμπλοκή λέτε εσείς η κυβέρνηση. Καμία. Μάλιστα. Καμία. Μάλιστα. Και δεν πρέπει. Και δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Βεβαίως. Δεν έχει λεπτό. Τελεία. Βεβαίως. Και να το πω και κάπως αλλιώς για να το τελειώνω. Ένας έμπειρος άνθρωπος που μπορεί να βρέθηκε. Και εγώ έχω επάγγελμα και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επάγγελμα και μακρά πορεία και σοβαρή πορεία. Λοιπόν, που μπορεί να βρέθηκε στην πολιτική για κάποια χρόνια, τελειώνει. Όχι. Η ζωή του όταν κλείσει αυτό. Όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Συνεπώς. Αυτό πρέπει να δώσετε μια απάντηση κι εσείς. Πώς κατηγορείται, ας πούμε, για παράδειγμα, Συλλήβδιν. Όχι και Συλλήβδιν. Συλλήβδιν. Γιατί όταν λέτε για ένα συγκρότημα, ας πούμε, ότι είναι το κέντρο της διαπλοκής, σκέφτεται ο άλλος καλά, ρε παιδιά. Μουλόπουλος που ήταν διευθυντικός στέλεχος στο Βήμα επί 30 χρόνια, επί 25 χρόνια ήταν και αυτός στη διαπλοκή ήταν. Όχι. Να είναι η απάντηση. Κύριε Λυριτζή, να σας πω κάτι. Τίποτε δεν παραγράφεται. Τίποτε δεν παραγράφεται. Και όσα έχουν γίνει και όσα έχουν διαμειφθεί, όχι μόνο στην δημοσιογραφική πορεία ή στη γραμμή της εφημερίδας ή σε αυτά που έγραψε ή δεν έγραψε, αλλά και στο πώς λειτουργήσε ενός τη σχέση με το τραπεζικό σύστημα ως επιχείρηση. Έστω και σε αυτό. Αυτό δεν παραγράφεται. Προφανώς. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Θα το δούμε. Νομίζω ότι αλλάζει κάτι σε αυτό. Θα το δούμε στην πορεία της υπόθεσης στη δικαιοσύνη. Ας δούμε όμως, ας δούμε. Εγώ δεν παίρνω την πρώτη αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων ως τελευταία. Ας δούμε στο επόμενο διάστημα πώς θα ανταποκριθεί το πολιτικό σύστημα σε αυτή την προσπάθεια. Δύο κουβέντες θέλουμε επιπλέον τώρα για την ιστορία της αξιολόγησης. Εάν εκτιμάτε από τη δική σας πλευρά, επειδή είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και επειδή το έχω ακούσει και από πολλά στελέχη δικά σας, ότι ανεξάρτητα από τι κινήσεις κάνουμε εμείς, διότι έκανε μια κίνηση η ελληνική πλευρά με την πρόταση που ακούσαμε για την επέκταση του κόφτη, στην πραγματικότητα υπάρχει κατεύθυνση να υπονομευτεί η κυβέρνηση από την πλευρά κυρίως της Γερμανίας. Είδαμε και δημοσιεύματα ότι η Γερμανία έχει ετοιμάσει σχέδιο για νέα συμφωνία χωρίς το ΔΝΤ. Διαψεύδονται, αλλά αυτά διαψεύδονται πάντα. Έχετε τέτοια εκτίμηση στην κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, διαβάζουμε με προσοχή τις διάφορες πληροφορίες που υπάρχουν ή που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Εγώ αυτά που έχω να πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στο ζήτημα υπάρχει κινητικότητα. Είναι απολύτως σαφές. Γίνονται διεργασίες και γίνονται εντατικές διεργασίες. Φαντάζομαι για να κάνουμε πρόταση, κάποιος πρέπει να την ακούει αυτή την πρόταση. Ακριβώς. Αλλά η κινητικότητα είναι επιβαρυντική για εμάς από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τα σενάρια το ένα μετά το άλλο είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Δεν βλέπω καλό σενάριο μπροστά μας. Κύριε οικονόμου, χαίρομαι που πράγματι. Παίρνετε την πιο κακή πλευρά, ωστόσο. Παίρνω γιατί αυτή είναι μπροστά μας. Δεν την επιθυμώ καθόλου, σας πληροφορώ. Καθόλου. Οπότε ελπίζω να σας εκπλήξουμε διαφορετικά. Μακάρι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρώτον υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι σαφές ότι τα πράγματα στριμώχνουν χρονικά για όλες τις πλευρές. Θα κλείσουμε τέλος Ιανουαρίου. Γι' αυτό το λέω. Στη Βουλή χθες αυτό καταλάβαμε. Γι' αυτό το λέω. Και με τη συμμετοχή με κάποιο τρόπο του Δέλτα Νητάφ. Αν καλά καταλαβαίνω. Θα πω κάτι. Τα δύο πράγματα που θέλω να πω είναι αυτό. Πρώτον, ότι υπάρχει κινητικότητα, σοβαρή. Και το δεύτερο, ότι το κρίσιμο θέμα δεν είναι αν θα είναι ή δεν θα είναι το Δούνου του ή ποια σχέση ακριβώς θα έχει. Το κρίσιμο θέμα είναι να πάρει επιτέλους απόφαση τι θέλει να κάνει. Εσείς θέλετε να φύγει αυτό το Δούνου, είναι το πιο κρίσιμο θέμα. Το θέλετε με έναν τρόπο μέσα το Δούνου του. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εάν το Δούνου του. Αυτό το οποίο λέει δημοσίως, παραδείγματος χάρη ότι θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα για το χρέος, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το υποστηρίζει και εντός των τυχών, ναι. Εντάξει, τότε αλλά, πράγματι έχει αλλά, ένα... Αλλά λέει και άλλο. Θα έλεγε κανένας στο συγκεκριμένο σας θέμα έχει ένα θετικό... Με συγχωρείτε, δεν σας ενοχλεί. Ωραία. Δεν σας ενοχλεί που πήγαμε από το, ναι, αλλά... το ότι μετά το 18 δεν πρόκειται να δεχτούμε τίποτα στο... Εντάξει παιδιά, και μετά το 18 κόφτης. Και διαβριμένος, ενισχυμένος μηχανισμός, λέει ο. Πρέπει να κλείσει αξιολόγηση. Δεν ενοχλείται, παιδιά. Ενόχλησε το όχι θέμα. Και πολιτικά, γιατί να κλείσουμε. Προχτές. Θέλετε γιατί... να σας πω την πραγματικότητα όμως, ναι. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, ελάτε. Με βάση κλείσουμε το... με αυτό. Ναι, κλείνουμε ναι. Με αυτό και κλείνουμε με αυτό. Με βάση το σύμφωνο σταθερότητας. Με βάση το σύμφωνο σταθερότητας, τα πλεονάσματα που περίπου πρέπει να έχουν οι χώρες, όχι προγράμματα, όχι μνημόνια. Είναι κοντά στο 2-2 και κάτι. Συνεπώς, εάν δούμε στην πραγματικότητα το τι συμβαίνει, ξαναλέω και σε χώρες εκτός προγράμματος, πρέπει να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο χρέος που έχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, δηλαδή στα μέτρα για τη βιωσιμότητα, και στα πλεονάσματα με βάση το σύμφωνο σταθερότητας. Αν κανείς το υπολογίσει αυτό, πράγματι η απόσταση είναι μικρή για να κλείσει... Ναι. Η αξιολόγηση. Και αυτό, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή, είναι το βασικό σήμα το οποίο θέλουμε να δοθεί, διότι... Μέτρα θα πάρετε, κύριε διότι... Πείτε στον κόσμο να ξέρει τι τον περιμένει. Τον περιμένουν νέα βάρη. Πρέπει να το ξέρει ο λαός αυτό. Κύριε Οικονόμου, σύ είπας που λένε. Εγώ βλέπω ότι εάν δοθεί αυτό το καθαρό σήμα... όχι μόνο δεν θα έχουμε νέα μέτρα, δεν πρόκειται να θεσμοθετήσουμε νέα μέτρα, θα έχουμε ένα καθαρό σήμα που θα δώσει πάρα πολύ σοβαρές δυνατότητες στην ελληνική οικονομία. Να ακούσουμε μαζί